Εύχομαι λοιπόν ο καινούριος χρόνος να είναι γεμάτος από αγάπη, γεμάτος από αγάπη, γεμάτος από αγάπη. Πέραν των καθιερωμένων ευχών που ανταλλάσσουμε αυτές τις μέρες, που θεωρώ ότι έχουν ακόμη μεγαλύτερη δύναμη αυτές οι ευχές όταν οι δυσκολίες της ζωής είναι μεγάλες, όπως είναι αυτή την περίοδο που περνάμε και εμείς, στα σπίτια μας και ο Δήμος μας και η χώρα μας. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή κλείνουμε ένα κύκλο. Το τι θα συμβεί στη συνέχεια θα δούμε από τις εκλογές που θα γίνουν το Μάιο. Όμως, ασχέτως του αποτελέσματος αυτών των εκλογών, εγώ ήθελα να πω κάποιες σκέψεις μου για όλη αυτή την περίοδο που διατέλεσα δήμαρχος, έχοντας συνεργάτες εσάς. Καταρχάς ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδο. Το ζήσατε κι εσείς, το βιώσατε. Είχαμε ένα νέο νόμο, νέα γεωγραφικά δεδομένα, νέες λογικές, έπρεπε να συντονιστούμε με όλα αυτά τα καινούργια δεδομένα και επιπλέον είχαμε μια απαράδεκτη, επιθετική, τακτική και πολιτική από τις κυβερνήσεις που ζήσαμε αυτή την περίοδο, όσον αφορά την αυτοδιοίκηση. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον και σε αυτό το τοπίο των κλώδες για την αυτοδιοίκηση, συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα. Εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας. Πιστεύω στη συντριπτική πλειοψηφία και εσείς κάνατε το ίδιο. Σε λίγες μέρες θα γίνει ένας απολογισμός του έργου που κάναμε μαζί, θα δείτε ότι έχουμε πάρα πολλά να παρουσιάσουμε. Νέα έργα, νέες λογικές, κάποια πράγματα μπήκαν σε μία νέα βάση. Έχουν δημιουργηθεί εκείνες οι υποδομές και δημιουργούνται που πάνω στις οποίες μπορεί να πατήσει η όποια δημοτική αρχή προκύψει από τις επόμενες εκλογές για να δοθεί μια θετική συνέχεια αναπτυξιακής προοπτικής για το Δήμο. Οφείλω να πω ότι και εγώ προσωπικά, τώρα που κάνω τον απολογισμό, δεν είχα φανταστεί ότι ένας μικρός Δήμος Σιτίας μπορεί με τις υπηρεσίες του να οριμάσει και να εκτελέσει έργα τα οποία υπερβαίνουν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Πρωτοφανές νούμερα για τα δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι είχαμε βρει κάποια λογική συνεργασίας, παρά τις όποιες διαφωνίες μπορεί να εμφανιστήκανε καμιά φορά. Αλλά αν δεν υπάρχουν διαφωνίες, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά, θα πρέπει να ψαχτούμε. Κάναμε λοιπόν πολλές παρεμβάσεις με τη βοήθειά σας. Έχουν οριμάσει πολλά πράγματα και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτά, όταν ολοκληρωθούν, θα αλλάξουν τα δεδομένα της πόλης μας και του Δήμου μας. Βέβαια, ιδιαίτερα το 2013 ήταν μια κακή χρονιά για την αυτοδιοίκηση. Είχαμε, πέραν των μειώσεων των μισθών, πέραν των ελεκτικών μηχανισμών που μπήκανε και σε εσάς και σε εμάς, και γενικά στην αυτοδιοίκηση, είχαμε ατυχέστατες
ενέργειες της κεντρικής κυβέρνησης που φτάσανε μέχρι και απόρριση συναδέλφων σας, συνεργατών μας, όπως είναι τα παιδιά της Γραμματικής Αστυνομίας, η ανάγκη των οποίων φαίνεται όσο περνάει ο καιρός ακόμη περισσότερο, πιστεύω να λήξει, ελπίζω μάλλον να λήξει σύντομα αυτό το θέμα και να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία οι συνάδελφοί σας αυτοί, οι συνεργάτες μας αυτοί, για να κλείσει αυτό το θέμα. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή όλη αυτή την περίοδο που δεχόμαστε την επίθεση αυτή προσπαθήσαμε με τη συνεργασία και τη δική σας να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Κάποια ξεπεραστήκανε, κάποια άλλα δυστυχώς όχι. Ο αγώνας και ο αγώνας αυτός θα συνεχιστεί και στη συνέχεια. Θέλω να θεωρείτε ότι είμαστε πάντα δίπλα σας και νομίζω ότι και η συμπεριφορά μου μέχρι τώρα δεν αποδεικνύει κάτι το αντίθετο. Απλά πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι ούτε ο Δήμαρχος ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο νομοθετούν άλλοι και εμείς κατακρίνοντας, καταδικάζοντας αυτό το νόμο, αυτές τις νομοθετικές μεθύσεις που κατά καιρούς έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε όμως για να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα των πολιτών. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του λαού, ο οποίος αυτή τη στιγμή περιμένει σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον που υπάρχει, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, μία σανίδα σωτηρίας από την πρώτη αρχή που έγινε σε επαφή που είναι ο Δήμος. Με αυτή τη λογική πορευτήκαμε και έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Κλείνοντας, ήθελα να σας ευχαριστήσω πάλι για τη συνεργασία που είχαμε. Εύχομαι σε όλους ατομική και οικογενειακή ευτυχία και να ταινίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον, γιατί εδώ θα πεθάνουμε όλοι. Όλοι θα βλέπουμε ένα στον άλλο, άσχετα με το τι διαφορές μπορεί να υπάρχουν προσωπικές, κομματικές, πολιτικές. Εδώ θα ζήσουμε όλοι και τα παιδιά μας. Για αυτούς παλεύουμε και με αυτή τη λογική θέλω να το προσεγγίζετε κι εσείς. Να είστε καλά. Να κάνουμε στη συνέχεια την κλήρωση για να δούμε ποιοι συνάδελφοι σας θα πάρουν τις άδειες. Και πέρυσι θα δώσουμε στο πρώτο 3 μέρες άδεια, στο δεύτερο 2 μέρες και ο τρίτος 1 μέρα. Το πρώτο αριθμό για τις 3 μέρες θα μας το πει ο Παπαγιάννης. Ορίστε. Να μας πείτε ένα αριθμό από το 1 έως το 144 που θα πάει 3 μέρες άδεια. 23. Μαυρακάκης Γιώργος. Παπαμιχάλη στο δεύτερο νούμερο. 42. Καπετάν Δημήτρη Μαρία. Στο 42. Και το τρίτο νούμερο πρόεδρος των εργαζομένων στο Δήμο Αντώνης. 100. Κάτσι Γεωργίου Νικόλαος. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να ευχηθώ σε όλους τους συνανθρώπους μας με υγεία πάνω απ' όλα. Σήμερα λοιπόν εδώ πέρα βρεθήκαμε για να κόψουμε την πίτα ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή και οι εργαζόμενοι του Δήμου. Έχουν μαζευτεί σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι. Το θέμα είναι ότι ξεκινάει μια καινούργια χρονιά που ευχόμαστε να κυλήσει ομαλά, αλλά προσωπικά εγώ δεν το βλέπω, γιατί πιστεύω ότι θα έχουμε πολλά προβλήματα λόγω των γνωστών θεμάτων και των γνωστών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, τα προβλήματα της κοινωνικότητας, για τα σημότητας κλπ. Ευελπιστούμε στη συνεργασία πάντα στην αγαστή συνεργασία της Δημοτικής Αρχής, γιατί αυτό θέλουμε. Πρέπει να συνεργαζόμαστε σε τοπικό επίπεδο για να αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα που προκύπτουν από την κεντρική διοίκηση, από την κεντρική κυβέρνηση. Πάντως οι αγώνες το 2014 θα είναι εντονότεροι, σαν χρονιά θα είναι πολύ χειρότεροι όσον αφορά τα εργασιακά μας δικαιώματα. Ήδη από δημοσιεύματα ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για 12.500 κινητικότητες που έχουν πάρει παράταση, οι οποίες αφορούν το 2013 χωρίς το 2014. Επιπλέον ζητάει 11.000 απολύσεις, καθαρές απολύσεις μέχρι το 2014, από τις οποίες οι περισσότερες θα προκύψουν από την κατάργηση νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, όπως είναι οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ξεκινώντας με τις μεγάλες δημοτικές επιχειρήσεις, τις μεγάλες ΔΕΙΑ, και στη συνέχεια θα επακολουθήσουν και οι μικρότερες. Γενικά υπάρχει η λογική της περικοπής δαπανών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με οριζόντιες περικοπές και οριζόντιες απολύσεις. Και
κτλ. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ και ελπίζουμε σε μια καλή χρονιά με υγεία και αλληλεγγύη μεταξύ των όλων των ανθρώπων. Ευχαριστώ.